Αναγνωρίζω τον αγώνα κάθε οικογένειας, κάθε νοικοκυριού, κάθε πολίτη ξεχωριστά. Τις τεράστιες δυσκολίες που βιώνουν. Και ξέρω επίσης ότι πολλές φορές, παρά τις μεγάλες προσπάθειες που γίνονται, δεν βρίσκεται ακόμα το ελληνικό δημόσιο εκεί που πρέπει. Δεν λειτουργεί ως πραγματικό στήριγμα πολλές φορές για τον αδύναμο πολίτη. Θέλω όμως να σας διαβεβαιώσω ότι βήμα-βήμα πηγαίνουμε καλύτερα. Και αν αυτό δεν φαίνεται από τη μια μέρα στην άλλη, ωστόσο μπορεί να γίνει φανερό αν κανείς σκεφτεί την κατάσταση που αναλάβαμε και τη συγκρίνει με τη σημερινή. Το πρώτο μου μέλημα, η πρώτη μας υποχρέωση είναι η κοινωνική συνοχή. Και για να έχεις κοινωνική συνοχή πρέπει να έχεις ανάπτυξη. Μόνο με ανάπτυξη θα ωφεληθεί ο δοκιμαζόμενος ο πολίτης. Κοινωνική συνοχή, αλληλεγγύη και ανάπτυξη. Αυτό πρέπει να είναι το σωστό τρίπτυχο σε μια πολιτεία που θέλει να πετύχει για τους πολίτες της. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι οι πολίτες των γύρω περιοχών, αλλά και όλου του Λεκανοπεδίου, που θα επισκεφθούν την αγορά και θα διαπιστώσουν με τα ίδια τους τα μάτια τις ευκαιρίες που προσφέρονται εδώ, θα καταλάβουν ότι το πραγματικό κοινωνικό κράτος δεν χτίζεται με λαϊκισμούς, ούτε με παρακομματικούς μηχανισμούς. Πραγματικό κοινωνικό κράτος στην περίπτωσή μας σημαίνει να δημιουργεί συνθήκες όπου ο πολίτης θα μπορεί με αξιοπρέπεια να απολαμβάνει καλύτερες υπηρεσίες, φθηνότερες τιμές ποιοτικά προϊόντα.